Το Ινστιτούτο Πρόβλεψης, με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας, παρουσίασαν σήμερα την έκθεση «Η Υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα, το Προφίλ Υγείας 2019». Ελπίζω ότι η μέρα σήμερα θα μας δώσει τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε ένα άλλο παζλ, πώς δηλαδή θα απαντήσουμε στις προκλήσεις που θέτει η έκθεση για τη χώρα μας, πώς θα βελτιώσουμε την θνησιμότητα και τη θνητότητα της χώρας μας, πώς θα αντιμετωπίσουμε τον επιπολασμό όλων αυτών των παραγόντων κινδύνου, όπως το κάπνισμα, όπως η παχυσαρκία, που οδηγούν στην αυξημένη θνητότητα, και κυρίως πώς θα κλείσουμε την ψαλίδα των ανισοτήτων τόσο στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας όσο και στο προσδόκιμο επιβίωσης λόγω των διαφορετικών κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων που βιώνουν οι Έλληνες. Αμέσως μετά την κυρία Ελληνού ακολούθησε ένα χαιρετισμή του Αθανάσιο Δημόπουλου, πρίτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη και της Παρασκευής Θεοφύλου, Γενικής Διευθύντριας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Είναι επίσης εντυπωσιακό να δούμε πρόσφατα δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία βεβαίως θα ακούσετε σε λεπτομέρειες, να δούμε ότι οι Έλληνες παρά τα προβλήματα έχουν ένα προσδόκιμο ζωής το οποίο φτάνει τα 81,4 έτη. Είναι λίγο ψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να σημειώσουμε ότι δεν βελτιώθηκε ανάλογα με άλλα κράτη όπως συνέβαινε μέχρι την δεκαετία του 1990. Είναι όντως θετικό το γεγονός ότι βρισκόμαστε ως χώρα σε ικανοποιητικά επίπεδα σε γενικούς δείκτες υγείας του πληθυσμού στη φετινή έκθεση, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο των ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου. Είναι αρκετά θετικό το ότι η Ελλάδα και ο πληθυσμός της επιβιώνει μετά από μια δεκαετία εξεντωτικής στην κυριολεξία όσον αφορά την υγεία του κάθε πολίτη, οικονομική κρίση. Πιστεύω ότι μας δίνουν και το έναυσμα και τη βάση να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Υγείας, ανάμεσα στις άλλες σχετικές οργανώσεις, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, την περιφέρεια, την τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα. Τη σκητάλη πήραν οι ομιλητές Βάνια Πουτάτη, Λουκιανός Γκατζούλης και Μαρίνα Καρανικολός, οι οποίοι παρουσίασαν αναλυτικά τα στοιχεία της έρευνας. Already in the foreword of the State of Health, former Commissioner for Health and Food Safety Andriukaitis underlines how although the Europe is the region with the best life expectancy in the world, inequalities are widening within countries. Αυτή η έκθεση παρουσιάζει μία διακρατική οριζόντια αξιολόγηση των επιδόσεων των συστημάτων υγείας με μία πληθώρα δεικτών. Η πρώτη έκθεση παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο του 2016, η δεύτερη τον Νοέμβριο του 2018. Ανάμεσά τους είχαμε το πρώτο σετ από τα προφίλ υγείας τον Νοέμβριο του 2017. Behavioral risk factors such as smoking, poor diet, alcohol consumption and lack of exercise in Greece in total contribute to estimated 42% of all deaths, and this is higher share than in the EU on average. Smoking is the largest risk factor and it corresponds to Greece both historically and presently having very high smoking rates, with 1 in 3 men still smoking and also 1 in 5 women. Το δεύτερο μέρος της ημερίδας περιελάμβανε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Οι ανισότητες στην υγεία και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζει η έκθεση, αναγκαία μέτρα». Συντονίστρια της συζήτησης ήταν η δημοσιογράφος Χριστίνα Βίδου. Είπατε νωρίτερα για τις δεξιότητες των επαγγελματιών, εκεί που θα πρέπει να ενισχύσουμε. Ένα-δύο παραδείγματα θα ήθελα για να καταλάβουμε ώστε να τι εννοείται, ποιες δεξιότητες, ποιους επαγγελματίες, σε ποιο κομμάτι, σε ποιον τομέα, ώστε να μην υπάρχει και αυτή η ανισότητα. Ναι. Οι περισσότερες από αυτές τις καινοτομίες έχουν να κάνουν κυρίως με το περιβάλλον της πρωτοβάθμιας φροντίδας, όπου πολλά από τα καθήκοντα τα οποία τα κάνουν συνήθως οι γενικοί ιατροί μεταφέρονται πλέον σε φαρμακοποιούς ή σε νοσηλευτές,
όπως για παράδειγμα η επαναλημμένη συνταγογράφηση για το ίδιο φάρμακο συνέχεια και συνέχεια για τον ίδιο ασθενή. Η φετινή εποχική γρίπη είναι συγκρίσιμη, δεν θα αναφερθώ σε νούμερα, είναι συγκρίσιμη με την περσινή, γκρόσο μόντο. Είναι δηλαδή λίγο πολύ το αναμενόμενο για αυτή την εποχή του έτους που έχει ψυχράνει ο καιρός και φυσικά υπάρχει και ο συγχρονισμός του χειμώνα και όλα αυτά. Δεν είναι δηλαδή κάτι το διαφορετικό από αυτό το οποίο συναντάμε κάθε χρόνο. Φέτος εμβολιάστηκε μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού. Υπήρξε επίσης θεαματική άνοδος στα ποσοστά εμβολιασμού των επαγγελματιών υγείας, το οποίο μας έκανε ιδιαίτερα θετική εντύπωση. Δεν έχει κάτι το διαφορετικό η φετινή εποχική γρίπη, επιδημιολογικά τουλάχιστον, από την περσινή ή την προπέρσινη. Είμαστε λίγο πολύ στην αναμενόμενη διάσταση. Το να ξοδεύουμε περισσότερα για την υγεία δεν σημαίνει αυτόματα και ότι η υγεία μας θα είναι καλή. Για να μπορέσουμε να έχουμε καλό επίπεδο υγείας, χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα αυτά, τους πόρους, υλικούς και ανθρώπους, με τον σωστό τρόπο. Και όχι απλώς να ξοδεύουμε περισσότερα, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι πριν την κρίση είχαμε πολύ ψηλή δαπάνη υγείας, δημόσια και ιδιωτική, η οποία όμως δεν συνοδευόταν με την αντίστοιχη αποτελεσματικότητα σε επίπεδο υγείας του πληθυσμού. Υπάρχει υπερπληθυσμός σε όλες τις ειδικότητες πλην των γενικών γιατρών και ορισμένες και ενδεχομένως των φυσιάτρων. Αυτές είναι οι δύο ειδικότητες στις οποίες δεν έχουμε υπερπληθυσμό Ελλήνων γιατρών. Σε όλες τις άλλες έχουμε υπερπληθυσμό. Η επιλογή της ειδικότητας για τον κάθε Έλληνα γιατρό είναι ελεύθερη, είναι δική του. Αυτός αποφασίζει το ποια ειδικότητα θα κάνει και δεν μπορεί κανείς να το επιβάλλει. Μπορεί όμως να δώσει κίνητρα και να δημιουργήσει θέσεις. 30 εκατομμύρια δίνει ο ΕΟΠΗ ετησίως για την νοσηλεία συμπολιτών μας που δεν μπορούν να νοσηλευτούν σε κρατικά νοσοκομεία της χώρας. Εάν όσοι μπορούσαν να νοσηλευτούν σε ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας, νοσηλευόντουσαν σε ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας και όχι σε νοσοκομεία του εξωτερικού, τα εκατομμύρια αυτά θα ήταν 14. Ενδιαφέρον είχε η τοποθέτηση του καθηγητή κ. Τσακλόγλου, ο οποίος τόνισε τις διαφορές των out-of-pocket πληρωμών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αναφερθήκε προηγουμένως η κυρία Καρανικολού στο ζήτημα αυτό εδώ και είπε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ξέρετε, έχετε πολύ ψηλότερη out of pocket payments στην Ελλάδα. Πράγματι έχουμε. Δεν είναι όμως μόνο εκεί οι διαφορές. Είναι στο τι είδους out of pocket payments έχουν στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες. Σε εμάς είναι απευθείας πληρωμές προς τους ιατρούς ή τα άλλα μέλη του συστήματος υγείας. Στις άλλες τις χώρες είναι ιδιωτική ασφάλιση. Αυτό είναι πολύ πολύ μεγάλη η διαφορά από το ένα το άλλο. Η κυρία Αθηνά Λινού μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του Νεκδίλ τόσο για το ρόλο του Ινστιτούτου Πρόληψης, όσο και για τα στοιχεία της έρευνας που παρουσιάστηκαν στην ημερίδα. Η πρόληψη, το Ινστιτούτο αυτό Προληπτικής και Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, ένα Ινστιτούτο που ιδρύθηκε το 1990 με στόχο να κάνει εφαρμογή όλων αυτών που ξέρουμε για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού. Ξεκινήσαμε το 1990 με προγράμματα έγκαιρης διάγνωσης καρκίνου του τραχύλου της μήτρας και του μαστού και προχωράμε τώρα με πολύ εντατική προσπάθεια αφενός μεν για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας και τη σωστή διατροφική συνείδηση του ελληνικού πληθυσμού, αλλά επίσης και με προγράμματα που θα προστατεύσουν τους ηλικιωμένους έτσι ώστε να διατηρήσουν την υγεία τους, να διατηρήσουν την ψυχική τους υγεία και να καταπολεμήσουμε τη μοναξιά και να στηριχτούν στα επόμενα χρόνια της ζωής τους. Σήμερα παρουσιάστηκε και συζητήθηκε η έκθεση για την υγεία του πληθυσμού και αναδείχθηκαν σοβαρά προβλήματα και πόσο σε δεύτερη μοίρα στο ενδιαφέρον της χώρας μας μέχρι σήμερα είναι η προληπτική ιατρική και η πρόληψη και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με καθοριστικό θα έλεγα στοιχείο ότι για την πρόληψη ξοδεύεται μόνο το 1% από το συνολικό κόστος για την υγεία.